Παναγία Θεοτόκε, πρέσβευε υπέρ ημών. Ημέρας χαρμοσύνους, αδερφοί μου, ημέρας χαράς, μας εξίωσεν και πάλι ο Θεός να εορτάσουμε. Εορτάζουμε τας ημέρας αυτάς την από του κόσμου τούτου μετάσταση της Παναγίας μας εις τον θρόνο του Θεού. Εις τον θρόνο του Θεού όπου ομολογεί ο προφήτης και την βλέπει. Παρέστη, λέγει η Βασίλισσα εκ δεξιών σου, ενηματισμό διαχρήσω, περιβεβλημένη, πεπικελημένη, οποίας τιμής εξιώθη η Παναγία μας αδερφή μου και οποίας χάριτος. Πλην όμως δεν θα εξετάσουμε τίποτε άλλο και δεν θα αναφερθούμε στο θείο κήρυγμα δια τα τόσα τα οποία έχει η Παναγία μας, αλλά δια τα τι κατόρθωσεν. Εγέννητο Μητέρα του Θεού, εγέννησε τον Θεό, εδέχθη όλη την χάρη του Αγίου Πνεύματος, η οποία μετεμόρφωσαν στην κοιλία της έναν Θεόν τον οποίον δεν δύναται ο άνθρωπος ούτε να κατανοήσει ούτε να αναφερθεί. Θεός. Πώς εγέννεται ο Θεός άνθρωπος? Μυστήριον μυστερίων και θέμα άνευ συζητήσεως. Δεν δύναται κανείς να το συζητήσει πώς ο Θεός έγινε άνθρωπος. Αλλά να κοιτάξουμε πώς εγεννήθη από μίαν γυναίκα, η οποία γυναίκα είτε όπως εμείς οι γυναίκες και οι άντρες ήταν άνθρωπος, είχεν ανθρωπίνη μορφή η Παναγία μας. Ο Θεός δεν είχε ανθρωπίνη μορφή. Από πού την έλαβε τη μορφή του ανθρώπου ο Θεός? Από μίαν καθαράν κόρη. Αυτή η οποία επάλεψε με τον εαυτόν της, ενίκησε τα πάθη της. Δεν είναι το άνευ παθών η Παναγία μας. Η δύνατο να έχει όλα τα πάθη τα οποία έχουμε και εμείς σήμερα. Η δύνατο να αγαπήσει τον κόσμο και τον αιώνα εκείνον στον οποίο ευρίσκεται. Να είναι και να ζει όπως όλες οι κόρες της τότε εποχής. Είχαν την ελευθερία η Παναγία μας. Ή το ελεύθερη. Ή να αγαπήσει τον Θεό ή να αγαπήσει τον παρόντα αιώνα. Και εμείς θα εξετάσουμε να δούμε πώς η Παναγία μας ενίκησε αυτά τα πάθη. Εάν ήταν εις τον κόσμο δεν θα είναι δύνατο. Άρα κάτι άλλο να διάλεξαν η Παναγία μας για να νικήσει τα πάθη της. Ηγάπησε τον Θεό. Όταν λέμε να αγαπήσουμε τον Θεό, πρέπει να το νιώσουμε. Πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Πρέπει
να έχουμε μέσα μας διαρκώς τον Θεό, όχι ο λίγον την ώρα που έχουμε ανάγκη και μετά να μην έχουμε καμία σχέση μαζί Του. Η Παναγία μας, για να εξετάσουμε τι παρέδωσε η Εκκλησία μας εις εμάς, θα την δούμε ότι η αγάπη της ήταν τόσο πολύ προς τον Θεό, ούτως ώστε ημέραστε και νυχτός εμελετούσεν τας γραφάς. Άκουσες, αδερφέ μου? Εμελετούσεν τας γραφάς. Εμελετούσεν τους Αγίους της παλαιάς τότε Διαθήκης. Εμελετούσεν τους προφήτας, τους πατριάρχας, τους βασιλείς, τους κριτάς. Εμελετούσεν αυτά τα οποία ανεφέροντο δια των Θεών και τόσο πολύ τα αγάπησε, ούτως ώστε δημιουργείται και μέσα της απορία. Ισορισμένα σε μία απορούσε η Παναγία μας. Η παράδοση μας αναφέρει ότι όταν την επισκέφθη ο Αρχάγγελος Γαβριήλ για να της δώσει το μήνυμα ότι θα γίνει μητέρα του Θεού, την ευρήκε να αναγυνώσκει τας γραφάς. Εμείς, αδερφοί μου, αντί να αναγυνώσκουμε τας γραφάς, αναγυνώσκουμε του διαβόλου τας γραφάς. Δεν μας ενδιαφέρουν το Ευαγγέλιο του Θεού, ούτε τα θαύματά Του, ούτε η παρουσία Του στον κόσμο τούτο. Μας ενδιαφέρει μόνο ο παρόν αιώνας. Και περισσότερον πάντων μας ενδιαφέρει ο πλησίον μας. Δι' αυτόν ασχολούμεθα. Με αυτόν έχουμε να κάνουμε. Πρώτα-πρώτα πρέπει να ελέγξουμε τον βίον του που πηγαίνει, που έρχεται, τι κάνει, τι πράττει. Να παρακολουθήσουμε έπειτα πώς εργάζεται στον κόσμο τούτον. Και εκεί θα στήσουμε το κριτήριό μας. Θα αρχίσουμε να τον κρίνουμε. Να τον ελέγχουμε. Να ερωτούμε δεξιά, να ερωτούμε αριστερά. Να μην μας ενδιαφέρει ο εαυτός μας. Να γινόμεθα κριτέ των άλλων. Αλλά φωνάζει ο Θεός και λέγει, τι σε κατέστησε κριτήν του αδερφού σου? Με έσπρωξε σε μένα, λέγει, που είμαι ο κριτής όλου του κόσμου και θέλει να πάρεις την θέση μου. Εγώ έστηκα επί την θύραν και κρίνω, λέγει. Εσύ τι σε ενδιαφέρει? Δεν βλέπω εγώ ποιος είσαι και ποιος είναι εκείνος τον οποίο έχεις στο στόμα σου? Τα βλέπω όλα εγώ, λέει. Εσύ τι κάνεις? Εσύ προσπαθείς να διασύρεις τον αδερφό σου, να σπηλώσεις το όνομά του και τη ζωή του. Αυτό σε ενδιαφέρει? Αυτό έκανε η Παναγία μας. Δι' αυτό ενδιαφέρεται εις τον κόσμο τούτον. Ενδιαφέρεται μόνον πώς να κόψει τα πάθη της. Για να κατορθώσει όμως αυτό, η Παναγία μας αγαπούσε τον Θεό και τας γραφάς. Εάν φτάσεις στο σημείο να αγαπήσεις και εσύ τον Θεό και τας γραφάς, τας Αγίας, τας οποίας ο Θεός έδωσε, τότε θα κόψεις τα πάθη σου.
Εάν δεν τα αγαπήσεις αυτά τα δύο, δηλαδή να ασχολείσαι με τα σγραφάς, να ασχολείσαι με την αγάπη του Θεού και να σκέφτεσαι πόσο μας αγάπησε, ποια είναι η αγάπη Του, η τόσο μεγάλη, την οποία έδειξε δι' εμάς και δείχνει καθεκάστην ημέραν και ώραν. Πώς θα κλόψεις τα πάθη σου? Προσπαθείς πώς να βάζεις σκάνδαλα? Αυτή είναι η ζωή σου. Δεν σε ενδιαφέρει δια τίποτε άλλο. Και έπειτα να φαίνεσαι ότι είσαι Αγία, ότι είσαι Άγιος. Είναι φοβερόν όταν μέσα σε αυτόν τον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου, όπου ακούστησαν τόσα κηρύγματα, είδαμε τόσα θαύματα, απειλάψαμε τόσες ευλογίες. Είναι φοβερόν μέσα σε αυτήν την Εκκλησία να διασύρεται ότι τέτοιος κόσμος σαν εκείνος που είναι στον Άγιο Γεώργιο δεν υπάρχει πουθενά άλλου. Κατήγοροι, λέγει, συκοφάντες, κουτσομπόλιδες. Μέσα σε εκείνο τον ναό, λέγει, δεν πατώ πια. Ούτε να δω, ούτε να αγαπήσω εκείνο τον ναό. Και αυτά λέγονται από παιδιά τα οποία εδέχθησαν χάριν του Θεού και γιατρεύθησαν και έγιναν καλά. Πλην όμως, αυτός ο κόσμος ο οποίος έπρεπε να έχει αγιότητα πάνω του, αυτός ο κόσμος ενδιαφέρεται δια τους άλλους. Μα η Παναγία μας ενδιαφερόταν δια τους άλλους, ενδιαφερόταν δια τον εαυτό της. Πώς να αγαπήσει τον Θεό και τα σγραφάς. Και όταν ο Αρχάγγελος Γαβριήλ αναφέρει η παράδοση της Εκκλησίας μας, την επισκέφθη για να της δώσει το μήνυμα το μεγάλο, την έβρε να αναγυνώσκει τα σγραφάς, να αναγυνώσκει τον Ισαΐα, των μεγάλων εκ των προφητών της Παλαιάς Διαθήκης. Και δημιουργήθη μέσα της ερώτημα πολύ μεγάλο, διότι έφτασε στο σημείο εκείνον όπου έλεγε ο προφήτης ότι μία γυναίκα παρθένος θα γεννήσει τον Θεόν. Και έμεινε έκθαμβη, εμελέτησε αυτά τα λόγια και ήθελε να τα αναλύσει. Και έμεινε σκεπτική και έλεγε πώς είναι δυνατό, λέγει, παρθένος να γεννήσει. Και εκείνη τη στιγμή που είτε πάνω στην απορία της, που είτε πάνω στην αγωνία της, τι θέλει να πει ο προφήτης, ενεφανίστη ο Αρχάγγελος. Εστάθηκε μπροστά της και εκείνη κατελήφθη από φόβον. Την επήρε φόβος φοβερός. Δεν είναι το όνειρο, είναι το οπτασία. Βλέπει μπροστά της έναν πανέμορφο νέο, ο οποίος εισήλθε χωρίς καν να το αντιληφθεί η Παναγία μας. Δεν άνοιξε την πόρτα, δεν εχτύπησε, εφανερώθηκε μπροστά της. Και εκείνος με γλυκύτητα της λέγει, μη φοβηθείς, Αρχάγγελος ημί του Θεού. Δεν είμαι από τον κόσμο τούτον. Σε αγάπησε ο Θεός και με έστειλε να σου δώσω μήνυμα ότι θα γεννήσεις Υιόν τον οποίον θα ονομάσεις Εμμανουήλ, που σημαίνει, της λέγει, με θυμών ο Θεός. Αδερφοί μου, ηγάπησαν τον Θεόν η Παναγία μας και τα σγραφάς. Και τώρα παρουσιάζεται
να έχει αγαπήσει και κάτι άλλο. Πιο φοβερό από τα πρώτα, διότι είναι υπέρ την φύση. Είναι κάτι το οποίο το είχε ως χτήμα της και υπεραμείνεται. Θέλει να το φυλάξει η Παναγία μας και να λύσει την απορία της. Του λέγει πώς είναι δυνατόν εσύ να μου λέγεις ότι θα γεννήσω εφόσον άνδρα ου γινώσκω. Αχ, αυτή η φωνή να εισήρχεται μέσα σε όλες τις κόρες και τα αγόρια τούτου του κόσμου. Αχ, αυτή η φωνή να εισήρχεται μέσα στην καρδία όλου του κόσμου, ο οποίος ζει μέσα στην αμαρτία, μέσα στην σάρκα. Κατήντησε ο άνθρωπος να είναι σαρκίον, να μην τον ενδιαφέρει τίποτε άλλο. Μία σκέψη να έχει μόνο, τη σάρκα. Τι θα φάει και πώς θα της δώσει όλες τις ειδονές τούτου του κόσμου. Η Παναγία μας αμήνεται και λέγει «Εγώ αυτή τη στιγμή άνδρα ου γινώσκω». Δεν γυρίζω στους δρόμους, δεν ξενυχτώ, δεν περπατώ γυμνή στους δρόμους, δεν κάθομαι να κουτσομπολεύω, δεν κάθομαι να κατακρίνω. Έχω ένα πράγμα, ότι είμαι αγνή. Έχω αγνότητα. Δύναση αδερφέ μου να πεις αυτή τη λέξη σήμερα. Δύναση αδερφή μου να πεις αυτή τη λέξη σήμερα. Έχω αγνότητα. Δεν έχεις το κουράγιο να το πεις. Γιατί? Διότι δεν ηγάπησες το Θεό. Και ένα άλλο, πιο σημαντικό. Δεν εγεύθεις την αρετή της Παναγίας μας. Ποιαν αρετή? Ό,τι επέβλεψε, λέγει, επί την ταπείνωση της δούλης αυτού ο Θεός. Αφού της είπε ο Αρχάγγελος ότι πνεύμα Άγιον επελεύσατε επί σε και δύναμις υψής το επισκιάσισι, τότε η Παναγία μας δεν έφερε αντίρρηση ή δύνατο να αρνηθεί και να πει τέτοια πράγματα, εγώ δεν τα καταλαβαίνω, δεν τα θέλω, πήγαινε από εκεί που ήρθες, δεν με ενδιαφέρει τίποτε. Είχε τη δυνατότητα, είναι το ελεύθερη. Αλλά τι είπε η Παναγία μας? Έσκυψε την κεφαλή, λέγει, πρώτα. Εμείς αυτή η κεφαλή, αντί να σκύψει, είναι όπως τον ρινό καιρόν. Η δε μύτη χειρότερη από τον ρινό καιρόν. Η μύτη πάνω, η κεφαλή πάνω. Η Παναγία μας όμως δεν έκανε αυτό. Έσκυψε την κεφαλή, λέγει. Και τι είπε? Ιδού, Ιδούλη, Κυρίου γέννητόμη κατά το ρήμα σου. Είμαι στην αγκάλη του Θεού μου και ό,τι μου είπες τώρα να γίνει, του λέει. Με αυτήν την συγκατάθεση της Παναγίας μας εσώθη ολόκληρος η ανθρωπότης. Προ Χριστού και μετά Χριστό. Εάν εκείνη τη στιγμή η Παναγία μας ειρνείτο, δεν θα εσωζόμεθα. Δεν θα υπήρχε σωτηρία, διότι όλοι μας είμεθα ένοχοι στον Θεό, όπως ο φωνεύς, ο οποίος παρουσιάζεται στο δικαστήριο, δεν έχει τίποτα υπέρ του και βάζει τους καλύτερους δικηγόρους τούτου του κόσμου και τους πληρώνει πανάκριβα ότι θα τον αθωώσουν. Εμείς έχουμε έναν δικηγόρο και αυτός ο δικηγόρος δεν είναι τυχαίος. Αυτός ο δικηγόρος είναι ένας και μοναδικός. Είναι εκείνη που εγέννησε τον Χριστόν και παρουσιάζεται μπροστά του δακρύουσα. Δακρύζει, κλαίει, παρακαλεί, Ιέ μου και Θεέ μου,
ελέησε τον κόσμο σου. Υιέ μου και Θεέ μου, εγένεσαι ο άνθρωπος δια να σώσεις τον άνθρωπο. Υιέ μου και Θεέ μου, έχεσαι στο αίμα σου δια να σώσεις τον άνθρωπο. Μακροθύμησον, μακροθύμησον δια τη μετάνοια του κόσμου. Και ερχόμεθα, αδερφοί μου, να υπούμεν και εμείς εις τον Θεόν. Ιδού η δούλη Κυρίου, ιδού ο δούλος σου, Κύριε. Όταν πηγαίνεις να προσκυνήσεις την Παναγία μας, εκείνη ομιλεί. Την προσκυνείς μηχανικά και φεύγεις. Ή για να δείξεις ότι προσκυνείς την Παναγία, ή για να δείξεις ότι είσαι ευσεβής. Δεν την άκουσες τι λέει. Τι λέει. Όταν σκέψεις να την προσκυνήσεις, σου λέγει, ό,τι σου πει ο Υιός μου, αυτό να κάνεις. Ό,τι αν λέγει ή μην λέγει, ποιήσατε. Και φεύγεις από την εικόνα της Παναγίας, δια να πάει να προσκυνήσεις τον Χριστόν που εγέννησε η Παναγία μας. Και ομιλεί και εκείνος. Ομιλεί και εκείνος και τι λέγει. Υποκριτικά με προσκυνείς, λέει. Δεν με προσκυνείς με την καρδιά σου. Εγώ σε βλέπω, λέγει, σε ελέγχω. Ο μόνος ο οποίος δεν μπορούμε να του γελάσουμε είναι ο Θεός. Δεν μπορούμε να το ξεγελάσουμε. Και εκείνη την ώρα που προσκυνούμε, σου λέγει, δεν το θέλω τέτοιο προσκύνημα. Δεν θέλω τέτοιο άναμα το κερί. Δεν θέλω τόση κακία πάνω σου. Δεν θέλω τόση κατάκριση του αδερφού σου πάνω σου. Δεν θέλω τόσον πολύ κακού που έχεις μέσα στην ψυχή σου. Θέλω ένα πράγμα. Ιε μου, λέγει, δώσ' μου την καρδία. Δώσ' μου την καρδιά σου, λέγει. Να την κάνω θρόνο μου. Ναι, τότε είσαι παιδί του Χριστού. Και τότε έρχεσαι στην παράκληση για να την παρακαλέσεις και τότε εκείνη πρεσβεύει για σένα και για μένα και για όλους μας. Η Παναγία Θεοτόκε πρέσβευε υπέρ ημών. Την παρακαλούμε να πρεσβεύει για μας. Να παρακαλεί δηλαδή τον Υιόν της να μας σώσει. Και ο Υιός της κάτω από την παράκληση της Μητρός, μακροθυμεί δια τη μετάνοιά μας, να κόψουμε τα πάθη μας. Αδερφοί μου, προχωρείς τον δρόμον ένας καλλιτέχνης. Μεγάλο όνομα καλλιτέχνου, ο οποίος παίρνει τα μάρμαρα και τα μεταμορφώνει. Περπατεί με τον μαθητή του στο δρόμο για να ξεκουράσει το μυαλό του. Φτάνει σε ένα σημείο και μέσα στο χαντάκι που ήταν δίπλα από το δρόμο βλέπει ένα κομμάτι μάρμαρο. Το βλέπει λασπωμένο, ακάθαρτο, δεν διακρίνεται. Το ξαναβλέπει και πάλι το ξαναβλέπει και πάνω σε εκείνην όλη την αγωνία λέγει στο μαθητή του, προσπάθησε να βγάλεις αυτό το μάρμαρο από εκεί. Του λέγει, δάσκαλε μου, του λέει, μα αυτό τι να το κάνεις, του λέει. Να το πάρουμε στο εργαστήρι, του λέει. Και πώς θα το μεταφέρουμε, θα βρούμε τρόπο, του λέει. Και μεταφέρει εκείνο το κομμάτι, το μάρμαρο, το μεταφέρει στο εργαστήρι του, αυτός ο μεγάλος καλλιτέχνης. Όταν το μετέφερε στο εργαστήρι του, πρώτα-πρώτα το έπλυνε. Εδώ, αδερφοί μου, πρέπει να σταματήσουμε λιγάκι, να δούμε ότι και εμείς μεταφερόμεθα σε ένα εργαστήρι που λέγεται Ταμείο Μετανοίας και Εξομολογήσεως.
Μέσα σε αυτό το εργαστήρι, εκείνος ο καλλιτέχνης, το πρώτο που έκαναν ήταν να πλύνει εκείνο το μάρμαρο, να φύγουν όλες οι ακαθαρσίες που ήταν επάνω του. Να πλύνεις τον εαυτό σου και να διώξεις τις ακαθαρσίες που έχεις με δάκρυα μετανοίασης στο μυστήριο της μετανοίας, στο μυστήριο της εξομολογήσεως. Αλλά ειλικρινά, όχι ψεύτικα, διότι αν λες ότι μετανοείς και δεν μετανοείς, εκείνος δεν γελιέται, σε βλέπει. Μετά αφού εκαθάρισε εκείνο το μάρμαρο, ο καλλιτέχνης επήρε το σμιλί και πήρε το εργαλείο που χτυπούσε επάνω στο σμιλάκι και ήρχεσε να κόβει όλα τα περιτά. Εργάστηκε σκληρά. Έκοβε μέρες ολόκληρες και σχημάτιζε στο μυαλό του μία εικόνα. Πέρασαν μήνες, πέρασε χρόνος ολόκληρος και εκείνος ήταν σκημένος πάνω σε εκείνο το μάρμαρο και στο τέλος τελείωσε. Και όταν τελείωσε, αδερφοί μου, από μέσα σε εκείνο το μάρμαρο ξεπετάχτηκε ένας άγγελος ο οποίος ήταν έτοιμος να πετάξει στους ουρανούς. Αυτή είναι η ζωή σου, εάν θέλεις να μιμηθείς την Παναγία μας, εάν θέλεις να ομοιάσεις με εκείνη, πρώτα-πρώτα να αγαπήσεις τα γραφάς. Δεύτερον, να αγαπήσεις τον Θεό που έγραψε τα γραφάς. Τρίτον, να πλύνεις την ψυχή σου. Τέταρτον, να δεχθείς τη μεγάλη αρετή της Παναγίας μας που ονομάζεται ταπείνωσης, για να δεχθείς την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Τα άλλα όλα σε κοροϊδεύει ο διάβολος. Ξέρει του καθενός το κουμπάκι, λέει. Εγώ όλους σας γνωρίζω, λέει. Ποιος είσαι, σε ξέρω, λέει ο Σατανάς. Διότι κάνουμε τα έργα του. Πατώ το κουμπάκι σου, λέει, και από πάνω χαίρομαι. Χορεύω, λέει. Ναι, αδερφοί μου, πρόσεξε το κουμπί που πατά ο διάβολος και πάρε την θύραν του παραδείσου. Πάρε τον παράδεισο και το κλειδί του παραδείσου και τότε με τη βοήθεια της Παναγίας μας θα ζήσουμε στον κόσμο τούτον όπως ο Θεός θέλει και στην επουράνιον του Βασιλεία θα γίνουμε κληρονόμοι. Αμήν.